Σημαντικές επιβαρύνσεις στις τιμές των καυσίμων επιφέρουν τα επιπλέον μεταφορικά που ζητούν οι βιτιοφορείς που αναγκάζονται να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές λόγω του κλεισίματος της κοιλάδας των Τεμπών, αφού αυξάνονται τα δρομολόγια τους κατά 150 χιλιόμετρα. Εκπρόσωποι των πρατηριούχων της Λάρισας εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για πιθανές αυξήσεις των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, αφού η επιβάρυνση αυτή αναμένεται να μετακυλιστεί στην τσέπη του καταναλωτή, ενώ έκδηλη είναι και η ανησυχία τους για την τροφοδοσία της αγοράς σε περίπτωση που επικρατήσουν άσχημες καιρικές συνθήκες στις ημέρες των εορτών. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η επικείμενη επιβολή αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου, πράγμα που θα οδηγήσει αυτόματα σε νέες ανατιμολογήσεις των υγρών καυσίμων. Τώρα έχουμε και κάποια προβλήματα, ειδικά η κεντρική Ελλάδα και η Θεσσαλία που παίρνουν από Θεσσαλονίκη. Άρχισαν τα μικροπροβλήματα με τα βιτία, διότι οι δρόμοι και οι δίωδοι που τους δίνουν είναι πολύ αυξημένα τα λειτουργικά τους έξοδα. Το λιγότερο κάνουν 120 με 150 χιλιόμετρα περισσότερο, αργάνε πιο πολύ. Ευτυχώς που μας έχει ακούσει ο Θεός και δεν χιονίζει, δεν έχει παγετό. Γιατί αν έχουμε και τέτοιες καθυστερήσεις, δεν θα είναι και ομαλός ο εφοδιασμός τόσων πρατηρίων που έχει η Θεσσαλία. Στο νομό Λάρισας, οι τιμές διαμορφώνονται πάνω από το 1 ευρώ για την αμόλυβδη, κάτω από το 1 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να ανεβαίνει, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται στα 56 με 57 λεπτά το λίτρο.